Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 22 του μηνός. Φεύγει και ο Μάης, Γιάννη μου. Χαμπάρι δεν παίρνουμε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Καλά Χριστούγεννα θα πούμε σε λίγο. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης. Συγγνώμη, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Γιάννη Ζάτσης. Πώς το λέει ο Χαρίλαος, το καγκουρό της ηχοληψίας, της ραδιοσκηνοθεσίας. Που εχθές είπε ένα αυστραλέζικο ανέκδοτο. Θυμάσαι, λες να τον κλείσω. Που σου λέει γράψτε αυτό, κλείστο. Και λες εσύ, να τον κλείσω τώρα. Το έγραψες. Το κρατάμε, την ατάκα την κρατάμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε πολύ πολύ λίγο. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει στον αέρα. Και στο δεύτερο μισό και κάτι άλλο πάλι για τον Κιανόλευκο Σύλλογο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Blue Libero, papakiyahoo.gr. Κοντά μας ο χορηγός μας φυσικά ο Καρφόπουλος με τα χρώματά του, τα βερνίκια του σε τιμές χοντρικής λιανικής. Αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Υπάρχουν και ιταλικά διακοσμητικά, δύο καταστήματα. Το φρεσκότατο ολοκένουργιο Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Καραολή Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη. Χωρίς πολλά, χωρίς προλόγους, θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον προπονητή του μπασκετικού Ηρακλή, τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Θέλαμε να το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή σεβόμαστε πάνω απ' όλα την προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Όπως και να έχει, θα θέλαμε να τον φιλοξενήσουμε, να τον ακούσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή ακούει πιστά καθημερινά την ώρα για μπλε. Απλά δεν θέλαμε μέσα στα παιχνίδια να τον ενοχλήσουμε σε εισαγωγικά. Coach, καλησπέρα. Το κάνουμε τώρα. Καλησπέρα. Σας το είπα και εκτός αέρα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε, γιατί ξέρετε, είναι εύκολο για όλους να μιλούν στην επιτυχία, αλλά είναι σπάνιο να λέει κάποιος ναι, θα βγω όταν δεν έχει αγωνιστική επιτυχία. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ δεύτερη φορά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ευχαριστείτε. Είναι υποχρέωσή μας όταν μας καλεί κάποιος να μιλήσουμε, ειδικά όταν ξέρουμε ότι και ο κόσμος του Ηρακλή ακούει την εκπομπή. Για μένα αποτελεί υποχρέωση. Δεν είναι, δηλαδή έπρεπε να γίνει όπως και να έχει. Μακάρι βέβαια να μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Να σας είχαμε στο στούντιο, να είχαμε όλη την ομάδα, να είχαμε και μια κούπα εδώ του πρωταθλήματος. Και να λέγαμε ο Ηρακλής στην Α1. Σίγουρα θα ήταν τελείως διαφορετική αυτή η συνέντευξη σε άλλο κλίμα, έτσι. Καμία σχέση. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Σίγουρα. Εντελώς διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής δεν σταματάει εδώ. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Γιατί εντάξει, σίγουρα θα συζητήσουμε για το παρελθόν, σίγουρα θα συζητήσουμε για αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν, τι δεν πήγε καλά. Και ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά φαντάζομαι, coach, συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ, δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Όποιος και να ακολουθήσει, οποιοδήποτε πρόεδρος, οποιοδήποτε προπονητής, οποιοδήποτε αθλητής, πρέπει ο Ηρακλής να συνεχίσει. Δεν γίνεται διαφορετικά, νομίζω. Σαφέστατα δεν γίνεται διαφορετικά. Ο αθλητισμός και η ζωή έτσι είναι, κοιτάζει μπροστά. Κάποτε ένας επιφανής κύριος είπε ότι καμιά νίκη δεν είναι παντοτινή, νίκη, καμιά ήττα δεν είναι μοιραία. Σημασία έχει να συνεχίζεις να προσπαθείς στο 110%. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Το να μένουμε και να στεκόμαστε στο τι έγινε και στο παρελθόν είναι καλό να το εξαγνώμονε, αλλά δεν πρέπει να στέκεις αυτό. Πρέπει να προχωρήσεις ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλαμε όλοι να είναι διαφορετικά τα πράγματα, γι' αυτό να είστε 110% σίγουρος και εσείς και ο κόσμος Ηρακλή. Παλέψαμε γι' αυτό αρκετά, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα. Δεν τα καταφέραμε, κάτι μας έλειπε. Τώρα από εκεί πέρα κοιτάζουμε τι θα γίνει η επόμενη μέρα που είναι εξής σημαντική, ίσως πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλη στιγμή. Τα λεγόμενά σας μου έχουν δώσει αρκετές πάσες για επόμενες ερωτήσεις. Μία από αυτές είναι το κάτι μας έλειπε. Έχουμε βρει το τι μας έλειπε, και αν το έχουμε βρει, το πώς να το κάνουμε να μην μας λείπει τη νέα σεζόν. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα σε μια αγωνιστική χρονιά τεράστια που ξεκίνησε από τις 21 Αυγούστου και τελείωσε για μας στις 16-17 Μαΐου, χρειάζεται σίγουρα
βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι το τι ακριβώς συνέβη, το τι ακριβώς θα έπρεπε ίσως να δούμε την πρώτη χρονιά, όταν η χρονιά, όταν η ομάδα αυτή στήθηκε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν παρόν. Ναι. Έτσι δεν έχω και δικαίωμα να κρίνω, γιατί δεν ήμουν παρόν στις εξελίξεις τότε, πώς εξελίχθηκε ένα πράγμα. Και αυτό που παραλάβατε, έτσι, γιατί αναγκαστήκατε αυτό που παραλάβατε, ναι, να το διαχειριστείτε με τον δικό σας τρόπο. Αυτό ακριβώς. αλλά σίγουρα όμως η συνομάδα παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, θα έλεγα, χημίας κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στο πώς λειτουργούσε αγωνιστικά το τμήμα. Και αυτά σίγουρα ήταν από τους αγωγονιαίους λίθους της όλης κατάστασης που υπήρχε στην ομάδα. Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε αυτό, αλλάξαμε το ξένο, αλλάξαμε τον τρόπο παιχνιδιού, δημιουργήσαμε συνθήκες πιο ομαδικής προσπάθειας, αλλά τελικά δεν αποδείχθηκε ότι θέλαμε ή περισσότερο χρόνο ή περισσότερη δουλειά. Δεν γίνονταν όμως, δεν ήταν εφικτό να τα κάνεις όλα μαζί αυτά. Ήταν ένα πρωτάθλημα που έτρεχε, ένα πρωτάθλημα που έπαιζε και που έπρεπε κάθε εβδομάδα να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο, να αντιμετωπίσεις τις ιδιαιτερότητες, να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που δημιουργούνταν σε έναν οργανισμό όπως είναι, σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι μια ομάδα μπάσκετ. Και έτσι προφανώς δεν καταφέραμε να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα στο βαθμό αυτό ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Πλησιάσαμε. Πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Αλλά δεν έφτανε. Ξέρετε, coach. Σε μεγάλο βαθμό αρκετός κόσμος, γενικότερα που φίλοι, οπαδοί του Ηρακλή, είχαν απογοητευτεί, είχαν ξενερώσει, βλέπαν ότι ο Ηρακλής είναι τρίτος, ότι δεν θα τα καταφέρει. Από ένα σημείο και μετά, με τη δική σας παρουσία στον πάγκο, με συνεχόμενες νίκες, με το τελείωμα της κανονικής διάρκειας, ακούγαμε και εσάς και τους αθλητές να λένε το πιστεύουμε. Μπορούμε, το πιστεύουμε, μπορούμε. Και το παιχνίδι εδώ με τον Απόλλωνα Πάτρας, το είδατε, το αφουγκραστήκατε, ότι ναι, μας κάνατε και εμάς που ίσως σε εισαγωγικά, συγχωρέστε με, είχαμε ξενερώσει, να το πιστέψουμε και εμείς. Από εκείνο το βράδυ λοιπόν, όπου ήρθε η εύκολη νίκη με τον Απόλλωνα εδώ στο Ιβανόφιο, πώς έγινε και η ομάδα έπαθε αυτό που έπαθε στην Πάτρα, υπάρχει εξήγηση, μέσα σε λίγες μέρες. Ναι, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει εξήγηση. Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα που έχει μέσο όρο πάνω από 35 χρονών. Mm-hmm. Είχαμε δώσει το 2 παιχνίδια ήδη Σάββατο, Τετάρτη, το παιχνίδι με την Πάτρα και περιμέναμε και θέλαμε να παίξουμε και ένα ακόμα τελικό την Τετάρτη μια ομάδα η οποία και αυτή έπαιζε την ύπαρξή της. Είχαμε το ταξίδι. Προσπαθήσαμε να φύγουμε μάλιστα και πιο μπροστά από πέρα για να μπορέσουμε να πάμε στην Πάτρα να κάνουμε απόλυση. Μέσα στο παιχνίδι βγήκαν και τα προβλήματα που είχαμε όλη τη χρονιά. Και τι θέλω να πω. Η ομάδα αυτή ήταν έτσι όπως ήταν στημένη. Ήταν μια ομάδα που είχε μια εξαιρετική ικανότητα στο να σκοράρει. Ναι. Τερματίσαμε δεύτερη επίθεση στην κανονική περίοδο πίσω από το Περιστέρι. Είμαστε στην πρώτη θέση των assist στο πρωτάθλημα. Τερματίσαμε πρώτη σε αυτό. Υπήρχε δηλαδή ικανότητα και από ένα σημείο και μετά υπήρξε και διάθεση να παίξουμε και σαν ομάδα. Δυστυχώς όμως στο παιχνίδι το τελευταίο τρεις αμυντικές βασικά δυσλειτουργίες, οι οποίες ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα όλη τη χρονιά, δώσαν στον αντίπαλο έναν αέρα ώστε να μπορεί να κινείται με 9 και με 10 και με 12 πόντους διαφορά. Προσπαθήσαμε να παίξουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά μας παιδιά που σε άλλες περιπτώσεις βοηθούσαν πάρα πολύ, δυστυχώς σε καλή μέρα, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην σκοράρει. Μείναμε από δυνάμεις δηλαδή, αυτό που λέμε άδειασε η ομάδα μέσα σε 2-3 μέρες. Δεν θα έλεγα άδειασε. Δεν είδα εγώ τους τα παιδιά δεν θέλουν να κερδίσουν, ότι δεν είχαν... Όχι από θέληση, μην παρεξηγηθώ, όχι από θέληση και όχι, διάθεση. Από δυνάμεις. Από δυνάμεις σίγουρα μείναμε. Ναι. Σίγουρα, δηλαδή κάποια παιδιά που περιμέναμε και υπολογίζαμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν, ήταν εκατότεροι το αναμενωμένο. Έτσι, όταν πας να παίξεις ένα παιχνίδι, και μάλιστα τόσο σοβαρό παιχνίδι, και βασικά σου στελέχη
θέλουν να παίξουν, αλλά δεν τους βγει το παιχνίδι. Κυρίως πιστεύω λόγω δυνάμεων, λόγω βαρύτητας του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε επιθετικά. Γιατί εγώ αυτό που προσπάθησα να αλλάξω όταν κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα δεν είχε μεγάλες δυνατότητες αμυντικές, προσπάθησα να μεταφέρω το παιχνίδι στην επίδοση, από εκεί είχε μόνο τις δυνατότητες. Γι' αυτό και έγινε αυτό το δεμαράζ Νικόλ, γι' αυτό και άρχισε η ομάδα να παίζει πιο ολοκληρωτικό μπάσκετ, πιο ομαδικό. Δυστυχώς όμως στη συγκεκριμένη μέρα, για ένα τρίλεπτο, γιατί εκεί ήταν όλη η δουλειά, όχι όλο το δεκάλεπτο, αλλά ένα τρίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο έδωσε έναν αέρα στην πάλι ομάδα. Προσπαθήσαμε να εκδικήσουμε, να αλλάξουμε την επιρροή, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν ήταν η εύκολη δουλειά αυτό να γίνει, γιατί όπως θυμίζει πέραν εδώ πέρα διαφορά και δεν μπορούσε ο αντίπαλος να μας πλησιάσει, κάπως έτσι ήταν και στο γήπεδο της Πάτρας, κάπως έτσι εξελίχθηκε. Ναι. Ξέρετε, παρακαλώ. Ξέρετε, υπάρχει κάτι πολύ δυσάρεστο τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει με τον Ηρακλή. Και συγκεκριμένα μπορούμε να το κάνουμε coach για τα 2-3 που υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Θόδωρος Δρακόπουλος που βάζει τα ωραία του τα λεφτά και βάζει και αρκετά λεφτά. Θυμίζω στον κόσμο ότι φέτος με δήλωση του ιδίου εδώ στην ώρα για μπλε είχε πει ότι το budget έχει αυξηθεί κατά 50%. Ήρθανε αρκετοί έμπειροι αθλητές, ο Χαριτόπουλος, ο Κακαρούδης κτλ. Και βλέπουμε πάντα κάποιες ομάδες που ξεπετάγονται. Υπάρχουν παραδείγματα, φέτος το έκανε το Περιστέρι, πέρυσι το έκανε ο Φάρος Κερατσινίου. Πιο παλιά το έκανε η Κίμη, το έκανε ο Προμηθέας, το έκανε το Λαύριο. Όλες αυτές οι ομάδες που βλέπετε τώρα coach στην Α1, εμείς τις βλέπαμε στο Ιβανόφιο να καταφέρνουν αυτό, γιατί είναι 8 χρόνια ο Ηρακλής στην Α2 δυστυχώς, είναι πάρα πολλά, να βρίσκουν ένα τρόπο και να ανεβαίνουν εύκολα ο Κόρυβος κτλ. Και αναρωτιόμασταν κάθε χρόνο, και θα σας κάνω και εσάς, δεν ξέρω αν έχετε εξήγηση, το ποιους τέλος πάντων αθλητές πρέπει να πάρει ο Ηρακλής ή το τι πρέπει να κάνει για να τα καταφέρει. Γιατί έρχονται ομάδες, συγγνώμη για την έκφραση, δεν θέλω να τις προσβάλλω, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα, που σε μία χρονιά φτιάχνουν μια καλή πεντάδα, έχουν έναν προπονητή έμπειρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχουν και ανεβαίνουν ως πυροτέχνημα. Και ο Ηρακλής παλεύει, 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 πάει play-off κάθε χρόνο, πάει μπαράζ ανόδου και μένει εκεί. Και είναι πολύ στενό. Κάτι. Μια εξήγηση που τα ζω και εγώ από μέσα, που τα έχω ζήσει από μέσα, υπάρχει. Που ξέρετε και την κατηγορία, έτσι. Αρκετές εξήγησεις, ναι, φυσικά. Τώρα από μια εξήγηση είναι ότι άλλη είναι η φανέλα του Ηρακλή, άλλη είναι η πίεση που δέχεται ο αθλητής που έρχεται στον Ηρακλή και άλλη είναι η φανέλα της οποιασδήποτε ομάδας αυτής που αναφέρεται. Αυτό είναι γιατί να μην το εκμεταλλευτεί, δηλαδή να ρίξει τη φανέλα τη βαριά και να πει ανεβαίνω τρένο. Το αφέσετε. Όπως το κάνει το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι δυστυχώς δεν τουλάχιστον για την ομάδα τη φετινή, έτσι πως εξελίχθηκε το θέμα, το πως φτιάχθηκε αυτή η ομάδα μπορεί να έχει κάποια ονόματα, αλλά δεν σημαίνει ότι πλήθηκε κάποια ονόματα, ότι θα κάνανε και τη διαφορά. Ναι. Εντάξει, αυτό ίσως να ήταν και το μεγάλο το θέμα. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπισα εγώ. Ήρθανε πολλά παιδιά από όλους τους ονόματα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνεις 10 εξάξιους παίχτες ή 12 εξάξιους παίχτες, ότι μπορείς να βγεις. Η ομάδα είναι κάτι το διαφορετικό. Θέλει δηλαδή ρόλους, θέλει διαβάθμιση το ποιος θα λειτουργεί την ομάδα. Εντάξει, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις μπάλες, ποιοι θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν πιο καλούς, πιο αμυντικούς ρόλους. Η ομάδα αυτή δεν είχε κάτι τέτοιο. Εντάξει, είχε δηλαδή παιδιά με ταλέντο, παιδιά που έχουν παίξει σε άλλες ομάδες, έχουν κάνει καριέρα, αλλά δεν είχε αυτό. Αυτό εδώ πέρα μας μαθήκε. Της έλειπε η ομαδικότητα, λέτε. Σαφέστατα. Δηλαδή το στυλ παιχνιδιού που παίζαμε ήταν εντελώς διαφορετικό. Ήταν, θα έλεγα, παλιό. Και σίγουρα τα περισσότερα παιδιά είχαν πολλά χρόνια χιλιόμετρα στα πόδια τους. Ναι. Δεν είναι εύκολο κομμάτι αυτό το να ξεκινάς 21 Αυγούστου και να τελειώνεις στο Μάιο. Χρειάζονταν να δει πιο φρέσκα πόδια, που είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Όλες οι ομάδες αυτές που είπατε, δεν είχαν την ίδια διαβάθμιση παιχτών όπως έλεγα. Εντάξει, το Περιστέρι είχε ονόματα. Είχε ένα Κλάρκ, είχε ένα Σκορδίλη, είχε ένα Σίμψεκ. Είχε ονόματα. Το Περιστέρι
Το Περιστέρι, κοιτάξτε, το Περιστέρι ξεκίνησε από την αρχή. Ναι. Πήρε δηλαδή δύο πυλώνες τον Κλάρκ. Και χτίστηκε εκεί, λέτε. Έτσι, ναι. Ο οποίος ήταν, ναι, πήρε και τον Σκορβίλη, ο οποίος γέννησε την αγκαιρά του ποιοτικά. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιδιά που πήγαν, παιδιά τα οποία μπαίνανε, παίζανε για την ομάδα, είχε κάτι σε ένα βασικό κορμό την προηγούμενη χρονιά που είναι σημαντικό αυτό. Αυτό ίσως ήταν μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, η οποία και για μας πρέπει να είναι γνώμονας για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν πάρει ένα πρωτάθλημα με την ομάδα του στη Β' Εθνική, ήρθε ο Κλάρκ, ο οποίος ήταν ένας αδιαφεσβήτητος ηγέτης, με τρομερή ικανότητα. Μην νομίζετε ότι το Περιστέρι, γιατί εσείς βλέπατε τα αποτελέσματα, αλλά εμείς βλέπαμε τα παιχνίδια. Μην νομίζετε ότι το Περιστέρι έπαιζε πάντα καλά. Όχι, υπήρχαν και αρκετά μάτς που δυσκολευόταν, έχετε αλήθεια. Έχετε δίκιο. Ναι, έπαιρνε την μπάλα και πέρα τότε ένας παίχτης. Έβαζε 7 τρίποντα. Έβγαζε. Μπράβο. Τους έλυνε το πρόβλημα και κερδίσαν το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να υπάρχουν και ομάδες να πηγαίνουν να παίζουν στο Περιστέρι και να μην κατεβάζουν παίχτες. Τώρα γιατί να πάμε να κουράσουμε, ξέρω εγώ, τον τάδε αθλητή μας ή να μπορεί να χτυπήσει και να κάνει. Και γινόταν ένα διαδικαστικό θέμα. Αυτό έδωσε ψυχολογία στην ομάδα και τους έδωσε την όθηση για να κάνουν την χρονιά που κάνανε φέτος. Εντάξει, αυτό φέτος στο Ηράκλειο δεν έγινε. Προτιμήθηκε κάποιος άλλος που δεν βγήκε, δεν βγήκε καθόλου. Που δεν βγήκε. Και όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς να αλλάξουμε την ροή, δηλαδή να αλλάξουμε το ρόστερ της ομάδος, εκεί πέρα χάσαμε πάρα πολύ χρόνο από τον Μπαρτ. Μας έλεγε, γιατί μιλούσε μαζί μου. Ήταν θέμα ημερομηνιών που ήταν και άτυχος ο Ηρακλής, έτσι, γιατί πήγε... Θα ερχόταν στον Ηρακλή, δεν υπήρχε αυτό με την ημερομηνία. Ναι. Κοιτάξτε, κάτι δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, θα ερχόταν. Λέτε ότι δεν έπαιξε μόνο αυτό το ρόλο του. Οι ημερομηνίες, δηλαδή. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι, δηλαδή, ότι ναι, μεν ότι υπήρχε μια διάθεση να έρθει, αλλά κάθε μέρα μου βγάζει και ένα θέμα. Σήμερα έμαθα ότι θα παίξουμε σε κι άλλα 3 παιχνίδια και μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Για κάθε εβδομάδα αυτό μας πήγε τουλάχιστον 3 εβδομάδες πίσω για εκείνη την εποχή. Το περιμέναμε και πήγε στο Φάρο. Και πήγε στο Φάρο Δάση μετά. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε κάτι. Το πρωτάθλημα και ένα σημείο το οποίο πρέπει να βελτιωθεί και ο Ηρακλής είναι και αυτό. Εντάξει, είναι δηλαδή και τα από πίσω γίνονται όλα τα σημεία. Φέτος δεν είχαμε τα οργανωτικά ζητήματα, να το θέσω έτσι. Ναι, κάπως έτσι, σε εισαγωγικά. Φέτος δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά το θέμα τουλάχιστον της διαιτησίας. Δηλαδή δεν ξέρω, το Σάββατο ένιωσα κάτι, δηλαδή δεν ξέρω, δεν δώσαμε και εμείς τη δυνατότητα να φανεί ακριβώς η πρόθεση. Οι διαιτητές ήταν πάρα πολύ έμπειροι, ήταν πάρα πολύ με πολύ μεγάλη... Στο Χολαργό που ήταν τραγική, πάντως ο Ηρακλής κέρδισε. Το ξέρω. Ήταν η εποχή που τότε... όπως είχαμε μπει σε έναν ρυθμό πλέον να παίζουμε σαν ομάδα. Ναι. Και να παλεύουμε και να χτυπάμε σαν ομάδα. Αλήθεια, πόσο εκνευριστικό ήταν, coach, το ότι έχω κάνει αυτά που έχω κάνει μέσα στην κανονική διάρκεια, αλλά είμαι 2-0 πίσω από την Πάτρα και αν κάνω το θαύμα εισαγωγικά 3 νίκες, έχω 2-0 το Χολαργό. Δηλαδή, πόσο αυτό σας έμπαινε κάθε μέρα στο μυαλό σας. Αυτό δεν είναι μόνο κοινευριστικό, είναι και πολύ πιεστικό. Δηλαδή, το είναι... Γνωρίζοντας τι σας περιμένει στους τελικούς, έτσι, γιατί με αποκλεισμό, ναι, του Απόλλωνα είμαστε Α1, σχεδόν. Και όλη η πορεία μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα, αν θυμάστε το πρωτάθλημα, δηλαδή κάτι παιχνίδια που κέρδισε ο Απόλλωνα με σούτε αυτό στη λήξη και ενδεχομένως να μην μετρούσε όπως το μοσχάρι μέσα στον Παπάγο, υπήρχε να δει και παιχνίδια. Στήχης, ακόμα περιμένουμε την ένσταση γι' αυτό, ναι. Εντάξει, υπήρχαν δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μας πήγαν έτσι όπως θα θέλαμε να πάμε και την ιδέα καταλήξαμε να παίξουμε με την Πάτα. Βέβαια για μένα το πιο σημαντικό ήταν αυτό δηλαδή που αυτές τις μέρες μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό, μέσα στα μάτια μου δηλαδή, ότι εκείνο το τρίλεπτο μέσα στο Ιβανόφυλλο, στο δεύτερο γύρο που ενώ είχαμε το συν 8, την ομάδα από το συν 8 και καταφέραμε και, ναι, και χάσαμε. Δηλαδή εκεί κατάλαβα και άρχισα να καταλαβαίνω ακριβώς μετά και τι ακριβώς ήταν το πρόβλημα στην ομάδα, τι ακριβώς μας έλειπε
γιατί οι έξι αγωνιστές που προηγηθήκαν ήταν παιχνίδια τα οποία μπορούσε να τα πάρει ο Ηρακλής. Έπαιζε έτσι, έπαιζε για να τα κερδίσει, τα κέρδισε και σχετικά εύκολα όλα. Και στη δύσκολη στιγμή είδα ότι θα διδάζεις, είδα την πίεση, είδα τον τρόπο που αυτό δεν ήταν δηλαδή, που δεν μπορούσαμε να πάμε να προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία περαιτέρω και εδώ και πέρα ξεκίνησαμε να αλλάξουμε πάλι τα πράγματα για να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση, να βρούμε τη λύση είναι δηλαδή πώς πρέπει να λειτουργούμε. Αυτό ενσωματώσαμε για να παίχτη ο οποίος δεν ήρθε έτοιμος όσον αφορά για τον Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Είχαμε και αυτό το θέμα μέσα να διαχειριστούμε. Φτάσαμε στην πηγή, δυστυχώς. Εκείνο το έσωσε εκείνο το δίλεδο, ήταν το δίλεδο που μας στέρισε την όλη προσπάθεια, γιατί ήταν κακά τα ψάματα, άμα ήταν ένα-ένα. Τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, δεν το συζητώ. Βέβαια. Και με πλεονέκτημα έδρας, έτσι. Ναι, γιατί κοιτάξτε κάτι. Εμείς την Τετάρτη που παίξαμε εδώ πέρα, παίζαμε την πλάτη στον τοίχο, ενώ αντίπαλος όχι, και το Σάββατο πρέπει να παίξουμε. Ενώ ο αντίπαλος έπαιζε την πλάτη στον τοίχο, αλλά παίζαμε και εμείς με την πλάτη στον τοίχο πάλι. Και η ομάδα έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο πολύ καιρό, όχι λίγο. Δηλαδή από το μάτι της δασκάδας, από το εθνικό μάλιστα, από τη δασκάδας, εντός έδρας που δεν είχαμε το κόσμο μέσα στο γήπεδο. Που ήταν κλεισμένο, ναι. Από τότε παίζουμε παιχνίδια συνεχόμενα του ορτάει. Γιατί αν κάναμε μια ήττα θα μας έφτανε η Πάτρα και θα μας περνούσε πότε θα είχαμε κάνει το πλεονέκτημα της έδρας. Περάσαμε από έδρες όπως ήταν η Λευκάδα, όπως ήταν ο Κολαγός και ήρθαμε τον Εθνικό που τότε είχε ρεκόρ 9 νίκες στα 10 παιχνίδια και το κερδίσαμε και σχετικά άνετα. Αντιλαμβάνεσαι ότι η πίεση δεν ήταν μόνο τώρα, αλλά έχει δει και πολύ καιρό που είπε ότι λειτουργούσαμε σε πίεσεις καταστάσεις. Με αφορμή coach αυτό που συζητάμε τόση ώρα, έχω ένα μήνυμα από φίλο ακροατή που θέλει να σας ρωτήσω αν έχετε ανθρώπους δίπλα σας, κοντά σας, γιατί είπαμε και κάτι για τα οργανωτικά νωρίτερα, που να είστε ικανοποιημένος από αυτό το κομμάτι, ή αν είναι κάτι από τα οποία θέλετε να αλλάξετε εφόσον συνεχίσετε στον Ηράκλειο. Σίγουρα, κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον Ηράκλειο και είναι κοντά στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν 8 ώρες στο γήπεδο καθημερινά. Κοντά μου ήταν οι συνεργάτες μου, ήταν ο γιατρός του κ. Βαμόλογλου, ήταν ο κ. Κοντάσης Βιολίσης. Ήταν άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα. Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται, πιστεύω, και άλλα άτομα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ακόμα πιο επαγγελματικά. Έχω κάποιες προτάσεις όταν θα κάνω κουβέντα με τον πρόεδρο, θα κάνω κάποιες συζητήσεις. Πλέον αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω ακριβώς τι χρειάζεται περιττέρω η ομάδα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Να μην μιλάμε για πρόσωπα, πάνω τα οποία θα τα... Ναι, είναι γενική η ερώτηση, είναι γενική ερώτηση, ναι. Ναι, φυσικά και χρειαζόμαστε. Φυσικά και χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορέσει να στηρίξει την προσπάθεια, να έχει τους αθλητές απερίσκεπτους, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στην ομάδα υπήρχε γενιά, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι οι οπαδοί μας ήταν απέναντί μας ουσιαστικά. Και γιατί φταίγαμε απέναντι, απογοητευμένοι. Ήτανε... Αυτό ακριβώς. Ξενερωμένοι. Γι' αυτό και είπα. Στην εισαγωγή, ναι, καταλαβαίνω. Απλά εγώ το συνέχισα. Προσπαθήσαμε. Εγώ προσπάθησα και μίλησα με τον κύριο Σαρλέ και του είπα ότι χρειαζόμαστε να στηρίξει και τα παιδιά, να στηρίξει την ομάδα περισσότερο. Φυσικά ο κύριος Σαρλέ, σαν δήλωση της Ηρακλειδίας, αμέσως ανταποκρίθηκε. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ, μας έδωσε στήριξη δηλαδή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που να είναι βασικά Ηρακλειδείς, που είναι βασικό αυτό, που να αγαπάνε την ομάδα, που να σέβονται αυτό που είπατε προηγουμένως, έναν πρόεδρο ο οποίος έχει δώσει, δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνει, είναι ότι δεν αφήνει τελικά την ομάδα σε κανένα σημείο να προβληματιστεί. Ό,τι του ζητάς, φυσικά, στα μέρα της λογικής, εντάξει, πάντα είναι εκεί, πάντα στηρίζει, δεν σκέφτεται το έξοδο, αγαπάει πολύ την ομάδα και
Εντάξει, σίγουρα και ένας από τους λόγους που συναχωρηθήκαμε ήταν και αυτός. Γιατί δεν το δικαιώσαμε και αυτόν και την προσπάθεια που κάνει και γενικά τη διοίκηση Δακούπου την προσπάθεια που κάνει για να ανεβάσει την ομάδα στην ΑΦΑΕ. Μιας και αναφερθήκατε στον πρόεδρο, χθες υπάρχει δική του ραδιοφωνική δήλωση που λέει χαρακτηριστικά, coach, ότι εγώ δεν συνηθίζω να αλλάζω εύκολα και γρήγορα προπονητές. Εμπιστεύομαι και συνεχίζω με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Και φυσικά και θέλω το σχολείο σας γι' αυτό. Εντάξει, εγώ δεν έχουμε κάνει καμία κουβέντα με τον πρόεδρο, αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Βέβαια, και μόνο που το είπε αυτό ο πρόεδρος για μένα είναι υπέρτατη τιμή. Προφανώς ο άνθρωπος είδε την προσπάθεια, είδε ότι παλέψαμε πάρα πολύ στον άνθρωπο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον στόχο, κάνουμε τον δικό του στόχο, τον στόχο του Ρακλή, να τον κάνουμε πραγματικότητα. Προφανώς εκτίμησε όλα αυτά. Εντάξει, για μένα είναι σημαντικό αυτό για τον οποιοδήποτε προπονητή να νιώσει τη στήριξη της διοίκησης. Είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο λόγο, πέρα από ότι είναι τιμητικό, είναι και ένα βάρος, σε εισαγωγικά θα τα έλεγα. Ας πούμε, πάλι που είναι, που σε βάζει μια διαδικασία να παλέψεις και να προσπαθείς ακόμα περισσότερο για να μπορέσεις να δικαιώσεις τον άνθρωπο. Το βάρος είναι, coach, και μεγαλύτερο, γιατί σε σχέση με την χρονιά που ολοκληρώθηκε, που παραλάβατε υλικό, πρέπει τώρα εσείς να είστε ο ζωγράφος. Εσείς πρέπει να είστε ο δημιουργός. Είναι μεγαλύτερο, έτσι. Αυτό εμένα δεν με συσσάρει αυτό το κομμάτι, δεν με αγχώνει. Δηλαδή στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρα το πλάνο που πρέπει να ακολουθηθεί. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Σίγουρα όμως είναι και αλλιώς είναι να... Άλλο να έχεις κάνει εσύ τις επιλογές, βέβαια. Κάτι. Φυσικά, αλλιώς είναι να χτίζεις κάτι, αλλιώς είναι να το παραλαμβάνεις. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ φυσικά, να σου πω ότι είμαι εκφύσεως, σαν άνθρωπος, ποτέ δεν προσπαθώ να βρω δικαιολογίες. Για να το σε προσέξετε, ποτέ δεν είπα ότι φταίει εκείνος ή φταίει ο άλλος. Γίνανε κάποια λάθη τα οποία δεν μπορώ να τα κρίνω γιατί δεν ήμουν παρόν, ναι. Γιατί κάθε τι που γίνεται είναι μια διαδικασία, επηρεάζεται από κάποιες καταστάσεις. Εντάξει, μπορεί να πάρει να ζητήσει ένα παίχτη και ο μάνατζερ να μην σου το δώσει. Ή να σου δίνει να σου ζητήσει λεφτά τα οποία δεν μπορεί να τα. Ή να πάθεις αυτό που έπαθες με τον Μπάρτ, έτσι, που περίμενες και... Μπράβο, ή δεν μπορείς να τα δώσεις ή δεν αξίζει να τα δώσεις. Γιατί και η ουσία είναι και αυτό. Δεν μπορείς να βάλεις, επειδή ένας άνθρωπος πληρώνει, να το βάλεις σε μια διαδικασία να τον... πώς να το πω, ας πούμε, να τον... πάνε και να παίρνουν τις τιμές όπου και να πηγαίνουν σε δυσαιώρετες καταστάσεις που χωρίς να αξίζουν. Mm-hmm. Εγώ έχω ένα πράγμα στο μυαλό μου, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η δουλειά, ξέρω δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πως θέλει η ψηλόνη κατηγορία. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που επηρεάζουν ένα πρωτάθλημα. Παραδείγματος χάρη, εμείς κάποτε στη Θεσσαλονίκη είχε 4 και 5 ομάδες να θα 2. Τώρα είναι όλο ταξίδια, εννοείται. Βέβαια, αυτό όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αφενός δεν έχεις τα ταξίδια για να μετακινήσεις συνέχεια εκτός έδρας. Εντάξει, που είναι σε ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών, θα έρθει και μια άσχημη βραδιά. Δεν μπορούν να πάνε όλα πρίμα. Είναι λογικό αυτό να συμβεί. Άλλο λοιπόν να πηγαίνεις από το Χολαργό στον Παπάγο ή στο Περιστέρι ή στον Ημιτό. Ή ξέρω εγώ στο Παγκράτη παλιότερα, ή κι άλλο είναι να πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι που είναι και μια ταλαιπωρία μορφή, να αλλάξεις περιβάλλον. Είναι πράγματα τα οποία είναι κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες σε δύσκολη τη στιγμή μπορεί να σου βγουν. Εμείς φέτος, ας πούμε, περάσαμε σχεδόν από όλες τις ομάδες. Εμείς φτάσαμε στο ψυχικό. Με τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι, χάθηκε. Ναι. Ο Χολαργός που είναι δίπλα από απέναντι, πήγε και έπαιξε. Υπάρχει δηλαδή, και αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό, γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια ομάδα τέτοια που να μπορεί να τα ξεπερνάει όλα αυτά τα εμπόδια, να έχει διάρκεια, να έχει φρέσκα πόδια, να έχει ανιδιοτέτεια. Επειδή για το διάρκεια και το φρέσκα πόδια το είπατε αρκετές φορές, να υποθέσω, χωρίς να θέλω να μας αποκαλύψετε τώρα, ναι, τα πλάνα σας, ότι ο μέσος όρος θα πέσει κατά πολύ στην ομάδα. Υπόθεση, κάνω και παύλα ερώτηση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Θα υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία θα είναι έμπειρα. Χρειαζόμαστε την εμπειρία, δεν το συζητάω.
Αλλά δεν είναι μόνο η εμπειρία. Πρέπει να έχουμε και παιδιά που να είναι αθλητές που να είναι σε καλή... Που να βγάζουν άνετα τη χρονιά αυτό. Ναι, σε καλή αθλητική ηλικία. Όχι μόνο να βγάζουν άνετα τη χρονιά, αλλά να έχουν και κίνητρο παραπάνω. Mm-hmm. Να θέλουν δηλαδή μέσα από την Ιρακή να διακριθούν παραπάνω. Εντάξει, να μπορέσουν δηλαδή να κάνουν μια επιτυχία, να μπορέσουν να κάνουν ένα βιογραφικό που είναι επιτυχία, όχι μόνο με ένα πέρασμα από εκεί. Αυτό είναι σημαντικό. Να μισθούν γιατί είναι επαγγελματίες. Σωστά, όπως αμείβει η διοίκηση του Δρακόπουλου, η οποία είναι, ίσως δεν είναι και η καλύτερη διοίκηση στην κατηγορία. Και η καλύτερη μέσα στις τρεις καλύτερες. Αλλά να υπάρχουν αθλητές που να έχουν όραμα. Αυτό είναι και επίσης σημαντικό. Αν μπορέσουμε αυτό να το συνδυάσουμε και με αθλητές που έχουν κάνει και πρώτα αθλητήσουμε, που έχουν πάρει πρώτα αθλήματα, που είναι επίσης σημαντικό, είναι ακόμα καλύτερα. Το πιο δύσκολο έργο σας, νομίζω, coach, είναι στο πώς να διαχειριστούμε όλοι μαζί ως οικογένεια του Ηρακλή, αυτό το ξενέρωμα, αυτή τη στεναχώρια, γιατί αφού γκράζομαι μέσα σε εκπομπής καθημερινά κόσμο, μία λέξη μπορώ να σας πω, πόνος. Πονάει πάρα πολύ το ότι ο Ηρακλής 8 ολόκληρα χρόνια είναι στην Α2 και βλέπουμε ομάδες και ομάδες που παίζουν στην Α1 που δεν μπορούν καν να συγκριθούν με την ιστορία και το μέγεθος και τον κόσμο και το οτιδήποτε. Τα τελευταία χρόνια γεμίζουμε το Ιβανόφιο, τον απογοητεύουμε. Το ξαναγεμίζουμε το Ιβανόφιο, τον ξαναπογοητεύουμε. Άντε πάλι το ξαναγεμίσουμε το Ιβανόφιο και εδώ είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για όλους μας. Πώς αυτό τον απογοητευμένο, ξενερωμένο, πονεμένο κόσμο τον ξανακάνουμε να πιστέψει σε εμάς. Εδώ είναι η δουλειά. Γιατί άλλη μια χρονιά Α2 δεν αντέχεται, έτσι. Δεν αντέχεται με τίποτα. Αυτό είναι βούληση. Να ξέρω κάτι, αυτό είναι καταρχάς είναι βούληση της διοίκησης. Ναι. Εντάξει, γιατί αυτή θα καθορίζει καθοριστικά, οποιαδήποτε διοίκηση καθορίζει το πλάνο για το πώς θα κινηθεί η ομάδα. Νομίζω ότι ο πρόεδρος χθες έδωσε το στίγμα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή από ό,τι διάβασα... Είναι εδώ. Αυτή είναι η δήλωσή του. Μπράβο. Από τη στιγμή, αυτό είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό κομμάτι ίσως είναι αυτό. Ότι έχουμε τον άνθρωπο που μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ασκοσή που είπατε, εντάξει. Λοιπόν, φανταστείτε να μην ήταν ποσά τα πράγματα αυτή τη στιγμή για την ομάδα μας. Ναι. Πώς θα ήταν, συγγνώμη, αλλά θα είχαμε γυρίσει πίσω σε νεολιθικές εποχές. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι που ο κόσμος πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτό, γιατί τον πόνο τον νιώσαμε και εμείς. Δηλαδή δεν είναι για μας κάτι έτσι απλό, δεν έγινε κάτι το οποίο άρα το προσπερνάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να με πράξεις πλέον να μετουσιώσουμε αυτό το πράγμα που είπε ο πρόεδρος ότι είμαι εδώ. Με πράξεις, δηλαδή να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιους παίχτες για να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία να είναι άκρως ανταγωνιστική. Μια ομάδα η οποία να ξεκινά και να λέει ότι εμείς πάμε για να κάνουμε πρωταθλητισμό, ότι το πρωτάθλημα για μας δεν είναι, θα πάει μέχρι το Μάιο, θέλουμε την πρώτη θέση. Εντάξει, και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται με πράξη. Παίρνεις κάποιους παίχτες, έχουμε στο μυαλό μας ένα αριθμό παιχτών, αλλά θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα. Ναι. Το οποίο, ξέρετε κάτι, επειδή είναι αυαρχίδα του τμήματος, δηλαδή το αντρικό τμήμα δεν είχε την έκβαση αυτή που περιμέναμε και προσδοκούσαμε και που στο τέλος η ίδια η ομάδα έδωσε το δικαίωμα, όπως είπατε και εσείς, για να το πιστέψουμε όλοι. Λοιπόν, έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία στο σύλλογο είναι σημαντικά. Εντάξει, τα οποία δείχνουν επίσης υγεία. Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι σημαντικό. Το να έχεις υγεία, να είναι σημαντικό, ένα υγεία σωματείο. Δηλαδή, τι θέλω να πούμε αυτό. Η εφηβική μας ομάδα πήγανε μέχρι στο Final Four. Ένας από αυτήν την ομάδα παίζει. Εντάξει, μπήκε και έπαιξε από την ομάδα Α που κάνει πρωταθλητισμό. Που δεν έχει ξαναγίνει στον Ηρακλή αυτό. Ένα κομμάτι. Δεύτερον,
Εγώ μαζί με τον προπονητή της εθνικής ομάδας έχουμε σχεδόν χαρτογραφήσει σχεδόν όλη την Ελλάδα όσον αφορά σε παιδιά νέα, ταλαντούχα, που μπορούν να έρθουν από πιο μικρές ηλικίες, να γίνουν δηλαδή Ερακλήδα, να φύγει από την ανυπολειψία των εθνικών, των παιδικών, εθνικών πρωταθλημάτων και να ξαναγίνει πάλι αυτός που ήταν παλιότερα, που ήταν διεκδικητής πρωταθλημάτων και που μέσα από εκεί βγήκαν παίχτες που στελεχώσαν την εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Είναι και ένα κομμάτι, είναι ένα κομμάτι αισιόδοξο για μένα. Και πρέπει να το ανεστεί, γιατί ξέρετε, επαναλαμβάνω, επειδή πίκρα και ο πόνος, ξέρω ότι ο οπαδός και ο φίλαθλος ότι ζητάει δικαιότατα το να παίξει η ομάδα εκεί που ανήκει, αλλά γίνονται και πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τη συνέχεια της ομάδος. Mm. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ακούγονται πολύ άρεστα, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Εντάξει. Και εγώ να σας κρύβω ότι θέλω να, όταν θέλω να αφήσουμε και πίσω και τρεις παίχτες και παρακαταθήκη που να παίζουν για τον Ηράκλειο τη φανέλα. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Καταλαβαίνω. Είναι ένα κέρδος, απλά χάνεται στο αρνητικό αποτέλεσμα της μία ανόδου. Αυτό. Γιατί και ως εκπομπή ασχοληθήκαμε και με την εφηβική ομάδα και χαρήκαμε και με το Final Four και είχαμε και δηλώσεις και το ένα και το άλλο, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά η βιτρίνα, ο καθρέφτης coach είναι οι άντρες, δεν το συζητάμε. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να τονίσω δηλαδή ότι γίνεται προσπάθεια πλέον στον Ηρακλή να αρχίσει να λειτουργεί και να γίνεται ακόμα πιο υγιές από όσο είναι. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Το αφήνουμε στην άκρη. Ξέρω ότι για όλους μας η πιο μεγάλη χαρά θα ήταν αυτή τη στιγμή να περιμέναμε να παίζαμε δύο παιχνίδια που λέει ο λόγος, δύο νίκες ακόμα και να ανεβαίναμε στην Αλφάνα. Αυτό δεν είναι το ιδανικό του. Εννοείται. Coach, να ευχηθώ καλή δύναμη. Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω πότε είναι το προγραμματισμένο ραντεβού με τον κύριο Δρακόπουλο, για να υπάρξουν και ανακοινώσεις για την ανανέωσή σας, την παραμονή σας στην ομάδα. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσω με τον πρόεδρο, συνοητό, θα βρεθούμε σίγουρα για να μπορέσουμε να... Και μετά πολλή δουλειά, έτσι. Κοιτάξτε, πολλή δουλειά έπεσε ήδη. Έπεσε. Απλά και αυτό που είναι δηλαδή δυστύχημα και για μένα και για τους συνεργάτες μου και για τους παίκτες, έπεσε πολλή δουλειά. Δεν είναι δηλαδή... Όχι, εννοώ στον προγραμματισμό για του χρόνου. Εκεί πήγαινε το πολλή δουλειά. Βέβαια. Αυτός είναι ο νούμερο ένας στόχος. Γιατί όπως είπατε και εσείς, πρώτον, για πολύπλευρο στόχος θα έλεγα κιόλας. Εντάξει. Πρώτον, θα πρέπει να ανυψώσουμε το ηθικό των φιλάθλων μας, να νιώσουν πάλι ότι... να αρχίσουν να πιστέψουν σε εμάς. Δεύτερον είναι το κυριότερο φυσικά, να δημιουργήσουν μια ομάδα ανταγωνιστική τέτοιας βέβαια που να μπορεί να πηγαίνει σε σίγουρα νερά. Όσο είναι εφικτό σε ένα ποτάθλημα τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο, επίπονο και ίσως και λίγο έτσι παράξενος, για να μην πω κάποιον άλλο χαρακτηρισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να... του χρόνου να μπορέσουμε να ομάδα να είναι στην Αλφαένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Να είστε καλά. Και νομίζω έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει τα πάντα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, coach. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Είναι, το ξαναλέω, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μακάρι να ήμουν και εγώ εδώ και να του έλεγα μόνο μπράβο, συγχαρητήρια και να κάναμε έναν απολογισμό με τους παίκτες. Τριαλαλή, τριαλαλό εδώ πέρα και να κάνουμε εκπομπή πανηγυρική για άνοδο. Αν και αυτή δεν είναι στόχη για την ιστορία του Ηράκλειου να πανηγυρίζει ανόδους. Τίτλους πρέπει να πανηγυρίζει, αλλά έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε ξεχάσει, αλλά τέλος πάντων. Αυτά τα χρόνια είναι πολλά που η ομάδα είναι στην Α2. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε και όπως ακούτε. Γιάννη, 40 λεπτά μιλάμε με τον coach. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί και έχουμε ακόμα ένα θεματάκι. Θέλω να το προλάβουμε σε πολύ λίγο. Σχεδόν όλη η εκπομπή αφοσιώθηκε, αφιερώθηκε στη συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Δεν έχουμε πει πάρα πολλά όσον αφορά το ρεπορτάζ γενικότερα. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το
τρομερό, το εντυπωσιακό. Θέλουμε να πάμε σε κάτι ευχάριστο, σε διακρίσεις. Και όταν μιλάμε για τον Ηρακλή, για τον τεράστιο αυτό σύλλογο που έχει 17 παιδιά, 17 τμήματα, όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρετε, αν και κάθε φορά πάντα κάνω τον πρόλογο, θέλει η ώρα για μπλε να ασχολείται με αυτά, πόσο μάλλον τώρα που αξίζει ακόμα περισσότερο γιατί υπάρχουν διακρίσεις. Πρόσφατα ήρθε το διασυλλογικό πρωτάθλημα για τον Στίβο, για το τμήμα Στίβου του Ηρακλή. Πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τον τεράστιο κατεμέ, πολύ μεγάλη δυναμία, τον Αντώνη Μάστορα που μας μίλησε εδώ ζωντανά. Σήμερα θα μιλήσουμε με ένα νέο παιδί, με ένα νέο παιδί που υπόσχεται πολλά. Τον Μιχάλη Μανολακάκη, ο οποίος τρέχει πολύ γρήγορα από ό,τι έχω μάθει. Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε δυνατότητα να σας μιλήσω. Εγώ ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, κοντά μας, γιατί το αξίζετε. Πήρατε το πρωτάθλημα. Έχω καλούς φίλους στο Στίβο που μου λένε ότι τρέχεις γρήγορα. Πρώτο στα 100 μέτρα ανδρών. Πρώτο στα 4x100 ανδρών. Πρώτο στα 4x400 ανδρών. Και είσαι ακόμα πόσο, συγγνώμη για την ερώτηση, είσαι 20 χρόνων. 20 χρόνων. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Και νομίζω ότι πλέον μπορούμε ξανά, γιατί φαντάζομαι γνωρίζεις την τεράστια ιστορία του στιβικού Ηρακλή, δεκαετίες 60, 70, 80, 90, Ολυμπιονίκες κτλ. Νομίζω ότι σιγά σιγά κάτι πάμε να κάνουμε πάλι, και με τη δική σου παρουσία. Ναι, μεγάλη ιστορία Ηρακλής. Είμαι περήφανος που αγωνίζομαι για αυτό το σύλλογο. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα στο Στίβο. Ας ελπίσουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα ξαναπρωταγωνιστήσει. Εγώ προσωπικά θα παλέψω γι' αυτό. Πες μου για το πρόσφατο πρωτάθλημα. Είναι μια διάκριση για εσάς, το διασυλλογικός τίτλος. Τα καταφέρατε. Τα καταφέραμε, ναι. Είχαμε κάποια χρόνια να το καταφέρουμε. Το καταφέραμε πάλι φέτος. Εντάξει, σίγουρα δεν μένουμε σε αυτό, είναι ακόμα αρχή. Ουσιαστικά οι κυριότεροι αγώνες έρχονται στο μέλλον, το καλοκαίρι, σε 1,5 μήνα πιο συγκεκριμένα. Το πανέλληνο πρωτάθλημα, θα παλέψουμε όλοι να φέρουμε τον Ηρακλή ως την καλύτερη θέση που γίνεται. Πού είμαστε δυνατοί, θέλω να πω ότι έχουμε τον Αντώνη, έχουμε εσάς τα τρεχαντήρια. Ναι. Γενικά είμαστε δυνατοί ή έχουμε κάποια συγκεκριμένα έτσι... Κοιτάξτε, τα αγόρια του Ηρακλή κυρίως είναι φέτος αρκετά ανεβασμένα. Mm-hmm. Ο Μάστορας είναι εντάξει. Επέστρεψε. Όλοι, επέστρεψε, ναι. Και εκεί πέρα 4x100 με 4x400. Τα σπριντ κυρίως νομίζω είναι το δυνατό μας χαρτί. Πάμε, ελπίζουμε για κάτι αρκετά καλό το καλοκαίρι. Τι περιμένουμε διαφορετικό, γιατί είναι άλλες οι συνθήκες και άλλοι και οι αντίπαλοι, έτσι, σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σε σχέση με το διασωλιογικό. Υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες, Μιχάλη, να δούμε ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα? Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτιά. Ευελπιστούμε να μπούμε σε τριάδα, κυρίως στο πρωτάθλημα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων. Έχουμε αρκετά καλή ομάδα και πιστεύω ότι στην τριάδα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τώρα, ότι άλλο θα δείξει, δεν θέλουμε να λέμε πολλά. Πάμε εκεί να κάνουμε το καλύτερο και ό,τι βγει. Το καλό με εσάς τους αθλητές που, ναι μεν μιλάμε για σύλλογο, αλλά ο καθένας έχει το ατομικό του στοιχείο, γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι βόλεϊ, είναι ότι δεν μιλάτε, αλλά δουλεύετε. Και δουλεύετε και αυτό το δείχνετε με τα αποτελέσματά σας, έτσι, που έγινε πρόσφατα. Νομίζω πως έτσι πρέπει γενικότερα στον αθλητισμό. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, όπως λένε, και το πιστεύω αυτό. Αλήθεια, για σένα, ποιο είναι αυτό που πρώτον σε έκανε να ασχοληθείς με την ταχύτητα, γιατί μιλάμε για ταχύτητα, έτσι, 100 μέτρα. Και το δεύτερο, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάποιον να είναι σταθερός σε αυτές τις μικρές αποστάσεις, που εκεί μιλάμε για δευτερόλεπτα, δεν έχεις και πολλά να σκεφτείς. Ναι, ναι. Δεν έχεις. Λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσει καταρχάς την προπόνηση. Πρέπει να ακούσει τον προπονητή του. Αυτή τη στιγμή έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον προπονητή μου, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ναι. Ακολουθώ πιστά τις εντολές του και πιστεύω ότι θα πάμε αρκετά καλά και θα δείξει. Πρέπει σίγουρα να είσαι συγκεντρωμένος. Είναι δύσκολος ο Στίβος, δεν είναι εύκολος. Πρέπει να είσαι σιγά σιγά κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα, να
φτάσεις μέχρι το Πανέλληνο και εκεί να δεις τι μπορείς να κάνεις και από εκεί και πέρα παρακάτω. Οτιδήποτε μπορέσει να διεκδικήσει. Ο ημίθιος και το ΙΤΑ. Ο ημίθιος και το ΙΤΑ βοηθάνε, δίνουν κίνητρο. Σίγουρα βοηθάνε 100% αυτό. Δεν πάει να τα αμφισβητήσει κανείς. 100% έτσι. Ναι. Ωραία. Πες μας τώρα όσον αφορά ημερομηνίες και πρόγραμμα που έχεις και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και εσύ προσωπικά μπροστά σου, για να περιμένουμε και άλλες διακρίσεις να τις καλύψουμε. Τις ακριβείς ημερομηνίες δεν τις γνωρίζω από τώρα. Τον Ιούλιο έχουμε το ένα Πανελλήνιο, αν δεν κάνω λάθος, 14 Ιουλίου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα 30-31 Ιουλίου. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων. Αυτοί είναι οι αγώνες. Ο Ιούλιος είναι καυτός ούτως ή άλλως, οπότε θα έχουμε... Πολύ καυτός, ναι. Θα έχουμε και αυτό. Πολύ καυτός. Είναι ένα θεματάκι, η ζέστη. Ναι, ναι, είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες δεν είναι και κατάλληλες στο Καφτατζόγλιο. Στους 30 βαθμούς κάνεις προπόνηση κάτω από τον ήλιο. Εντάξει, εκεί πέρα έχει πολύ πρόοδο, έχει μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον τώρα νομίζω έχει διορθωθεί και το ταρτάν στο βοηθητικό, οπότε δεν ξέρω αν αυτό σας... Ναι, ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε, δόξα τω Θεώ, μας έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο γήπεδο και όλα καλά. Ωραία. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για την πρωτιά. Καλή δύναμη, καλό Ιούλιο και τα μετάλλια εδώ είμαστε να τα καταγράψουμε. Με χαρά να μας τα φέρετε. Σε ευχαριστώ, πολύ ωραία, Μιχάλη. Πολύ ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ εγώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ στον πρωταθλητή του Ηρακλή. Τον Μιχάλη Μανολακάκη, πρώτος στα 100 μέτρα, πρώτος στα 4x100, πρώτος στα 4x400 ανδρών και είναι ακόμα νέος, δηλαδή τρέχει και στην κατηγορία των νέων, γιατί είναι μόλις 20 ετών. Μπράβο του, αθλητής του Ηρακλή. Είναι ο Στίβος, είναι αρρώστια στον Ηρακλή, είναι με την καλή την έννοια, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Θανάση μου, όπως καταλαβαίνεις, χρωστάω Rory Gallagher που μου ζήτησες και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Ήρθε κουρασμένος ο άνθρωπος από τη δουλειά, ήθελε να ακούσει λίγο Ρόρι. Θα βάλουμε μια ροριά να κλείσουμε. Αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, εννοώ για μουσική, γιατί σήμερα, όπως κατάλαβες φίλου μου Θανάση και όλοι οι υπόλοιποι, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για περίπου 45-50 λεπτά να μιλάμε με τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Λευτέρη Χατζικυριακίδη, για όλα. Δύσκολη συνέντευξη. Δύσκολη γιατί δεν υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ίσως κάτι να κερδίσαμε από την κουβέντα και κάποια συμπεράσματα να βγάλαμε. Αύριο εδώ ξανά κοντά σας στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά το χορηγό μας, τα χρώματα Καρφόπουλος, με δύο καταστήματα Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, το ολοκένουργιο με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-306-307. Δίνουμε σκυτάλι στα μπασκετόπεδά μας, Basket City, Νίκος Μοσχοβίτης, Σταμάτης Μουρελής, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά.